Εργασία, Δημοτικό Κτίριο στη θέση Αμούσα στην πόλη του Λεξορίου, περιοχή εργατικών κατοικιών. Είναι ακατάλληλο προς χρήση και πρέπει να κρυμιστεί. Γνώμη με φύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των σημειώσεων 1 και 2 των και πιθανών επιπτώσεων 3, 4, 5, 6 και 7, που μνημονεύονται στην παράγραφο βάση για γνώμη με επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Δήμου Κεφαλονιάς κατά 31 Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική του επίδοση και τη χρήση που έδειξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το πολιτικό διάταγμα 3/15/1999, το Αδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άλλο θέμα. 1. Στο υπόλοιπο του οργανισμού ΔΕΛΤΑ2-1, απαιτήσει από πόλει αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και απαιτήσει σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 5.377.434,53 ευρώ από έσοδα που επιβεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις, για την ίσπραξη των οποίων ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κεφαλονιάς για τη χρήση που έγινε 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον ποσό ελεγχτή λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 30 Οκτωβρίου του 2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. Αναφορά επί άλλων νομικών κανονιστικών θεμάτων. Α. Επαγγελθήκαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση των προηγούμενων τη έκθεση διαχειρίσεω τη Οικονομική Επιτροπή προ το Δημοτικό Συμβούλιο για τι ανωτέρω οικονομικέ καταστάσει. Β. Ο Δήμο Κεφαλονιά άρχισε να τελειώσει λογιστικά βιβλία με τη δημογραφική λογιστική μέθοδο από 1 Ιανουαρίου του 2011. Και το άνοιγμά του έγινε με βάση την απογραφή που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.108 του Πρακτικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων. Γ. Ο προσδιορισμό αξία. Α. Των γηπέδων οικοπαίδων, ποσού 151.245, 3,90 εκατομμύρια, 245, 3,90,85